Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Επιτρέψτε μου, αγαπητέ Αλέξανδρε Ρωμανέ Ελιζάρδη, αλλά κυριαρχεί και ο λόγος του Facebook και της σελίδας μας, όπου οι κριθέτες λένε θέλουμε το υπέροχο δίδυμο. Ήταν τις εκπλήξεις βραδινές. Καλώς ήρθατε στο Για την Ελλάδα επίσης. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν στο πλατό. Καλώς βρισκόμαστε και τα λέμε εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, επειδή εμφανίζομαι σε αρκετά, κάνω αρκετά περάσματα από την ΕΡΤ, με αφορμή αυτό ακούω πάρα το ίδιο κομμάτι, το οποίο είναι ένα υπέροχο. Εγώ θα έλεγα ότι η ΕΡΤ κάνει πολλά περάσματα από τον Αλέξανδρο. Θα μπορούσε, αλλά ακούστηκε, αυτό έχει και άλλη ερμηνεία, οπότε το κρατάω στην πάντα. Αλλά το πόνι σου το έχεις κάνει και είναι καθαρό. Ήταν μία από τις πιο βαρετές βραδιές, ναι. Αν δεν υπήρχε η Lady Gaga, αν δεν υπήρχε η Olivia Colman. Και αυτή η σκηνή τώρα, αυτή η εικόνα, όλα τα λεφτά για όσους δηλαδή παρακολουθούν ή έχουν διάθεση να δουν διαφορετικά τα Όσκαρ, με το συναισθημά τους, με τη διάθεσή τους, αυτές τις στιγμές τους κρατούν. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά δεν μπορώ να μην το ξαναπώ. Όσοι είδαν αυτό το απόσπασμα και έχουν στο μυαλό τους έναν ιδανικό έρωτα, θα θέλουν πραγματικά το άλλο τους μισό να τους κοιτάζει όπως κοίταζε η Lady Gaga, τον Bradley Cooper και το ανάποδο. Δώστε τους λίγο φουλ, παρακαλώ, την μας, στρατηγέ μας στις εικόνες και τις αυτό. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει κάτι μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Νομίζω ότι έχουν χρησιμοποιήσει την φιλία τους με έναν τρόπο ώστε να μοιάζει τελείως. Όχι, έχει πάει και ο ίδιος μέρα με τη σύζυγό του. Ένα λίμον, τέτοια δεν συντελετεί, δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αν συμβαίνει, άστο να μείνει μυστικό. Ναι, θα το κρατήσουμε μέσα. Τα καλά κρυμμένα μυστικά είναι τα πιο όμορφα μυστικά. Θα πούμε πάντως ότι από τις λίγες όμορφες στιγμές της βραδιάς ήταν αυτή που ερμήνευσε η Lady Gaga. Είχε ερμηνεύσει νωρίτερα, να πούμε, η Bette Midler το κομμάτι από την καινούργια Mary Poppins, που εκεί αγαπά την Bette Midler. Δεν είναι το κομμάτι. Το κομμάτι ήταν ελαφρώς αδιάφορο και γι' αυτό το λόγο ήταν και χαμηλά στα στοιχήματα. Αλλά βλέπεις την Bette Midler στη σκηνή, μια υπέροχη φωνή, μια υπέροχη παρουσία. Έχει πλάκα το ότι οι ταινίες που ξεχώρισαν σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτό έχει γίνει πλέον για μένα το προσωπικό μου στοίχημα. Είχαν περάσει από το φεστιβάλ του Τορόντο. Το φεστιβάλ του Τορόντο το θεωρώ ένα καλό ποδαρικό στις ταινίες που φτάνουν στα Όσκαρ. Το ένα αστέρι κινιέται όμως. Έπεσε σε μια παγίδα παράξενη. Ενώ άνοιξε τον Οκτώβρη, επειδή είχε γίνει τόσο μεγάλο μπαζ για αυτή την ταινία, ξεχάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ήδη τον Νοέμβρη θεωρούσε ότι αυτή η ταινία ήταν πριν από ένα χρόνο. Χωρίς να υπάρχει μια λογική συνάφεια. Αυτό το έγραψε μάλιστα το Hollywood Reporter, αν δεν κάνω λάθος, ή το Variety. Και έχουν πραγματικά δίκιο. Ήταν μια ταινία που την ξεχάσαμε, γιατί ήταν τόσο έντονη η πληροφορία που πήραμε, το συνέστημα που είχαμε πάρει, και αμέσως μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα οσκαρικά και μη οσκαρικά. Αν μου επιτρέψεις, εγώ δεν είμαι ειδικός, αγαπητέ μου καθηγητά. Αλλά, κύριε πρέσβη μου, ναι. Κύριε πρέσβη μου, αλλά νομίζω ότι. Θα το πω χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, ότι λίγο θεατής, όπως και ο τηλεθεατής, καταναλώνει γρήγορα.
Φυσικά. Τρώει, ικανοποιείται, χορταίνει, είδε να αρέσει το μενού ή το γεύμα και πάει παρακάτω. Έγινε δύσκολο θα μείνει και στη γεύση και θα πει αξέχαστο, θέλω ξανά και ξανά. Λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διάβασα μία έρευνα που έγινε πρόσφατα ότι τα παιδιά σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται την πληροφορία δεν μπορούν να είναι εστιασμένα παραπάνω από 20 δευτερόλεπτα σε μία πληροφορία γραπτή. Αυτό μας δείχνει ένα πρώτο στίγμα στο ότι εντάξει, η εικόνα είναι πιο ευχάριστη. Φαντάζομαι όμως ότι το δεύτερο μέσο είναι η εικόνα. Είτε αυτό είναι για να μην αγχωνόμαστε. Εμείς να βγούμε πρώτοι στην είδηση. Ό,τι και να κάνουμε για 20 δευτερόλεπτα μας θέλουν. Και μετά πάμε για άλλα. Τα εγκεφαλικά κύτταρα πρέπει να πεθαίνουν σωστά. Καλύτερη ταινία. Να πάμε στην καλύτερη λοιπόν ταινία. Ό,τι θέλετε. Το πράσινο βιβλίο, από την πρώτη στιγμή που την παρακολούθησα την ταινία, είχα ξεχωρίσει το ότι δεν είναι μια ταινία που θα τη συζητήσουμε μόνο αυτή τη χρονιά. Είναι μια ταινία που και τις επόμενες χρονιές να τη βλέπει και να την ξαναβλέπει, δεν σε αισθάνεσαι ότι σου δίνει κάτι καινούριο. Όχι μόνο για το μήνυμα που έχει να κάνει με τον ρατσισμό και το πώς η υποτιθέμενη ιστορία, έτσι, είναι πραγματική ιστορία, όμως το κομμάτι της υποτιθέμενης δημοκρατίας και του colorblind που έχει περάσει μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολιτική ορθότητα απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι στην ουσία το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν έχει τεθεί σε μια ισορροπημένη διαδικασία για να μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα τελευταία χρόνια με την απονομή των Όσκαρ και μάλιστα το κάνουν με έντονο πολιτικό τρόπο που φέτος δεν λειτουργήσε. Ήταν περισσότερο σαν να ακούς σκύλους που γαυγίζουν ελάχιστα ίσα να ενοχλήσουν τον γείτονα παρά να πάνε στην ουσία. Και αυτό έχει να κάνει με την φοβία της Ακαδημίας στο να φύγει. Το Βίκο Μόρτενσεν τώρα σε ένα κοντινό του. Είχα και τη χαρά να του κάνω μια συνέντευξη φέτος στο φεστιβάλ στο Μαρόκο. Ένας πραγματικά σκεπτόμενος ηθοποιός που είχε απόλυτη συνείδηση του τι υποδίεται, γιατί υποδίεται και μάλιστα ο λόγος που πιθανότατα έχασε το Όσκαρ, γιατί ήταν ένα από τα δύο φαβορί στην κατηγορία του, είναι το ότι προσπάθησε να μιλήσει ανοιχτά για μια κοινωνία η οποία δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτό ενόχλησε κάποιους από τους συναδέλφους του, ας μην αναφερθούμε ονομαστικά σε ποιους συγκεκριμένους, οι οποίοι αντέδρασαν στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να γίνει ένα αρνητικό μπαζ για τον ίδιο. Θεωρητικά ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς χρονιάς και θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ήταν και η χρονιά του που θα έπαιρνε το Όσκαρ. Μάλιστα. Πάμε στο σκηνοθεσίας. Να πάμε στο σκηνοθεσίας. Τα λέω καλά με τη σειρά ή. Μια χαρά τα λες. Και να μην τα έλεγες καλά, θα ακολουθούσαμε. Αφού μου λες πάμε στο σκηνοθεσίας, εγώ θα σου έλεγα πάμε στο σκηνοθεσίας. Γιατί να μην πάμε. Το Ρώμα λοιπόν. Το Ρώμα ήταν η ταινία που μαζί με την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, την Ευνοούμενη, είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 10 και 10. Είχε όμως κάποια δισαβαντάζ που σε περίπτωση που κατάφερε να πάρει και το πρώτο βραβείο, θα βλέπαμε μεγάλες αλλαγές στο σύστημα της αμερικανικής διανομής. Για ποιο λόγο? Ένα πολύ γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο on demand για να παρακολουθήσεις ταινίες έχει κάνει την παραγωγή. Πρόκειται λοιπόν για μια ασπρόμαυρη ταινία στην ισπανική γλώσσα. Έχουμε ήδη τα δύο πρώτα μεγάλα δισαβαντάζ για να πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Ασπρόμαυρη ξενόγλωση. Ασπρόμαυρη ξενόγλωση που είναι υποψήφια και στην κατηγορία ξενόγλωση ταινίας που πήρε και το Όσκαρ για αυτήν και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. Μοιρασμένα κουκιά ήταν. Υπήρχε όμως η κρυφή ελπίδα ότι αν έπαιρνε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το Ρώμα, από την επόμενη χρονιά όλη αυτή η προβληματική που υπάρχει με τα κινηματογραφικά φεστιβάλ στο κατά πόσο μπορούν να φιλοξενούν ταινίες που ανήκουν σε τηλεοπτική πλατφόρμα και κάνουν παράλληλα πρεμιέρα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, που κάνουν μόνο πρεμιέρα στην τηλεόραση, αυτό θα είχε θέσει καινούργια προβλήματα για την Ακαδημία. Καλύτερα λοιπόν έχουν ένα βάθος χρόνου με την πρώτη τρομάρα που φάγανε με το Ρώμα, να το μελετήσουν, να φτιάξουν ένα καινούριο καταστατικό και να δουν το τι θα γίνεται με αυτές τις ταινίες. Αλφόνσο Κουαρόν. Αλφόνσο Κουαρόν ανέβηκε στη σκηνή, βαριόταν να ανεβοκατεβαίνει. Εγώ να σου πω, μέρες πριν, όταν ήταν στην έκρηξη, στην υποδοχή μέσα στην ελληνική διαδικτυακή πραγματικότητα, ο αγαπητός Λάνθιμος, όσοι θέλαν λίγο να πικάρουν ή να κάνουν μια κόντρα διαδικτυακή, έβαζαν δίπλα στο Λάνθιμο τον Κουαρόν και λέγανε, για δείτε και το Ρώμα. Για δείτε και Κουαρόν, ας πούμε. Ίσως για να γίνει ο πόλεμος του Twitter. Τον Ρόουζ, ναι. Ναι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι εμείς με το θέμα του Λάνθιμου το έχουν χειριστεί τα social media με τον πιο λάθος τρόπο. Και για ποιο λόγο λέω λάθος? Αντί για να χαρούμε με την επιτυχία ενός Έλληνα που σηκώθηκε και έφυγε από τη χώρα, το λέω και το ξαναλέω, γίναμε πολύ βάστος με αυτό. Δεν έμεινε στην Ελλάδα για να κάνει εδώ πέρα. Άρα δεν είναι επιτυχία της Ελλάδας. Είναι προσωπική του επιτυχία. Ξεκινάμε με αυτό. Στην πορεία καταφέρνει και κάνει τρεις ταινίες που η παραγωγή τους είναι διεθνής.
Δεν μιλάμε για αμερικανικές παραγωγές, όμως υπήρχε και το κεφάλαιο και από άλλες χώρες και ήταν αγγλόφωνες ταινίες. Και με αγγλόφωνη ταινία πηγαίνει στα Όσκαρ. Αντί λοιπόν για να χαρούμε που ένας άνθρωπος όντως έκανε την επανάστασή του. Δεν ξέρω αν μας φασκέλωσε και σηκώθηκε και έφυγε ή αν απλά ενοχλήθηκε με την όλη μας στάση. Αυτή θα ήταν μια μεγάλη κουβέντα να την κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε αν χρειαστεί. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα ίσως ας μείνουμε με στη χαρά. Ας μείνουμε στη χαρά. Στη μεγάλη του επιτυχία. Και ας μείνουμε και στο ότι η Ολίβια Κόλμαν, άμα θέλεις να πάμε κατευθείαν στην Ολίβια Κόλμαν. Πρώτο γυναικείο ρόλο, παρακαλώ. Ήταν η γυναίκα που έσωσε τη βραδιά. Μια βραδιά απόλυτης μονοτονίας, η οποία έδειξε το ξάφνιασμά της, που πραγματικά δεν περίμενε να πάρει το βραβείο. Η Γκλεν Κλόουζ είχε τόσες υποψηφιότητες, ήταν και τα γενέθλιά της εκεί κοντά. Οπότε ξέρεις, είχε όλες τις πιθανότητες να είναι αυτή που θα φύγει. Όταν λες τους τίτλους που είναι δική σου, η Κόλμαν καθάρισε για όλους εισαγωγικά, χωρίς να είναι η ευνοούμενη. Ναι. Θέλω να μας το διευκρινίσεις αυτό, να καταλάβουμε όσοι δεν τα παρακολουθούν. Σε μία βραδιά λοιπόν που πραγματικά δεν ήταν απολαυστικό το τηλεοπτικό θέαμα που βλέπαμε, βγαίνει στη σκηνή. Λέει ότι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ήταν η καλύτερη ταινία. Οπότε ουσιαστικά είτε έπαιρνε το πρώτο βραβείο είτε δεν το έπαιρνε. Κάποιος μίλησε ανοιχτά για μια ταινία η οποία ήταν ήδη αδικημένη. Σε τρεις-τέσσερις κατηγορίες της έδιναν όλα τα γραφεία στοιχημάτων προβάδισμα. Από και τις οποίες δεν πήρε τίποτα. Το Black Panther, ας πούμε, σάρωσε σε τρεις κατηγορίες αδικαιολόγητα. Γιατί μια ταινία που πέρα από την αισθητική της δεν μπορεί να πει ότι είναι μια ταινία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν καν υποψήφια για Όσκαρ, εκτός από ένα τεχνικό, δύο ίσως. Βγαίνει έξω και μιλάει ανοιχτόκαρδα. Με όλη την αίσθηση μιας γυναίκας η οποία απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Την έχουμε δει και στα άλλα βραβεία, δηλαδή που είχε πει Bitches στην πρωταγωνίστριά της. Ναι, αλλά την ατάκα την έδωσε στο Λάνθιμο. Την ατάκα την έδωσε στο Λάνθιμο, ο οποίος για πρώτη φορά τον βλέπουμε πραγματικά συγκινημένο να δακρύζει. Που ήταν από τα ομορφότερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Όχι την ελληνική καταγωγή. Οποιονδήποτε άνθρωπο να έβλεπε από κάτω να δακρύζει με ειλικρίνεια. Τι πιο όμορφο είναι αυτό. Και είναι, πριν τελειώσει η βραδιά, θεωρούσαμε χαμένη την ταινία του, ότι θα έφυγε χωρίς κανένα βραβείο. Και γίνεται εκεί πέρα ένα μεγάλο μπαμ και βλέπεις έναν άνθρωπο εξωστρεφή, όμορφο, με διάθεση να απολαύσει αυτό που συμβαίνει, να θυμάται και το παρελθόν του, να λέει ότι ήμουν καθαρίστρια. Και αυτή τη στιγμή είμαι ηθοποιός που εργάζομαι πάνω από 20 χρόνια και έρχεται αυτή η μοναδική στιγμή που μπορεί να μην ξανέρθει ποτέ στη ζωή μας, τη χαρώ πάνω στη σκηνή. Αυτό χρειαζόμασταν. Και έχουμε και το πρώτο ανδρικού ρόλου, παρακαλώ. Το πρώτο ανδρικού ρόλου είναι μια παροδία. Ράμι Μάλεκ. Όσο και να θεωρούν το ότι ο Ράμι Μάλεκ έδωσε μια ερμηνεία ζωής, εγώ όταν πρωτοείδα το τρέιλερ της ταινίας, λυπάμαι που θα το πω, η αίσθησή μου ήταν το ότι βλέπω κάποιον που έχει κάνει παροδία. Δεν φταίει ο ίδιος, έχει κάνει το καλύτερο δυνατό με αυτό που μπορούσε να γίνει, αλλά είναι μια ταινία που άλλαξε σκηνοθέτη, που δεν μπορούσαν να βρουν το τι ιστορία θέλουν πραγματικά να πούν, που θα ήταν πολύ ευχάριστη να τη δεις τηλεοπτικά, αλλά πραγματικά έχει ένα σενάριο το οποίο. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στη δομή του. Έχει μια 20-λεπτή αναπαράσταση της συναυλίας στο τέλος που δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο να γίνει αναπαράσταση όταν δεν υπάρχει πραγματική ενέργεια. Και αισθανόσουν όλη αυτή την πίεση. Βέβαια, από την άλλη, βλέπεις έναν πραγματικά καλό ηθοποιό, γιατί τα δείγματα στις προηγούμενες ταινίες που μας έχει δείξει είναι ένας ηθοποιός ο οποίος δουλεύει πολύ σκληρά. Στηρίχτηκε όμως περισσότερο όχι ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι είναι αυτή η σκηνοθετική οδηγία η οποία ήρθε και έφυγε με τις αλλαγές των σκηνοθετών, στο να αναπαραστήσει κάτι και όχι να το βιώσει. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είχε μια συγκεκριμένη σεξουαλική πολιτική ταυτότητα να παρουσιάζεται πολύ γυαλιστερό αυτό το κομμάτι, στο να μην δυσαρεστήσουν άλλη μερίδα κοινού. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το μεγάλο φάουλ της ταινίας. Λοιπόν. Overall λοιπόν για τα Όσκαρ. Ευχαριστούμε. Τους λέμε ένα αντίο την επόμενη χρονιά με καλύτερες ταινίες και μεγαλύτερη διάθεση. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Πάμε όμως, φίλοι τηλεθεατές, και λίγο στην καθημερινότητά μας. Πάμε όμως και στον άγριο καιρό.